Και βέβαια φίλε και φίλοι τώρα υπάρχει κάτι άλλο. Ένα καινούριο στοιχείο το οποίο φέρνει η επιστήμη. Και το φέρνει τι. Το φέρνει η θερμική κάμερα. Θέλω να δείτε σε full frame εικόνα ποια είναι η θερμότητα η οποία α, α, προκαλείται ε, την ώρα της ε, φωτιάς είναι τεράστια. Και η θερμική κάμερα δείχνει ακριβώ εκεί που είναι το κόκκινο. Αν είναι εύκολο να το έχουμε και εδώ. Η θερμική κάμερα λοιπόν δείχνει ακριβώ τα σημεία με την τεράστια θερμότητα η οποία έχει ε, αναπτυχθεί. Να το έχουμε εδώ, αν είναι παρακαλώ, στο τετραπλό, για να αντιληφθεί ο κόσμο τι ακριβώ ε, συμβαίνει, γιατί εκεί δεν φαίνεται καθόλου. Εδώ είμαστε. Δείτε αυτά τα κόκκινα. Αυτά τα κόκκινα είναι αυτό που υποβόσκει ακόμη και σε μια σβησμένη φωτιά. Είναι η θράκα που λέμε. Και αυτή η θράκα, εδώ είμαστε. Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι συγκλονιστικό γιατί μπορεί να φαίνεται ότι έχει σβήσει η φωτιά, αλλά κάτω ακριβώς από αυτή τη στάχτη, αν θέλετε, υπάρχει τι. Υπάρχει ενεργός φωτιά, γι' αυτό επιμένουν τα ελικόπτερα, γι' αυτό επιμένουν τα αεροπλάνα, γι' αυτό επιμένουν οι πυροσβέστες προς αυτή την α, κατεύθυνση. Αυτό, λοιπόν, το στοιχείο, το δίνει τι. Το δίνει το ντρόουν. Δηλαδή, δείχνει ε, την επιφάνεια να είναι σβησμένη με φωτιά, αλλά από κάτω, ακριβώς, τι. Να, αυτά τα κόκκινα που βλέπετε να είναι οι, οι υποβόσκουσες ε, θερμοκρασίε και κάφτρε οι οποίε ανά πάσα στιγμή μπορούν να δημιουργήσουν μια, α, α, μια εξέλιξη πολύ πολύ ε, δυσάρεστη. Η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά. Ε, 660.000 στρέμματα. 660.000 τρέματα θέλουν περίπου 15 χρόνια για να ξανάρθουν. Λένε οι ειδικοί. Γιατί αυτέ τι ώρε ακούμε του ειδικού. Προσέξτε κάτι άλλο. Έχουμε τι. Έχουμε κάθε 20 λεπτά και μια μεγάλη ε, φωτιά